Μια γενικότερη παρατήρηση είναι ότι εδώ και ένα χρόνο περίπου δημόσια είχα πει ότι πάνω από ένα χρόνο ίσως ότι τα σοβαρά θέματα θα πρέπει να μπουν στο τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου να συζητιόνται προ της προεκλογικής ας πούμε περίοδου που ήδη από ό,τι βλέπω άρχισε. Και είχα πει για να μην να συζητιόνται αυτά τα σοβαρά θέματα με την καλή διάθεση, να υπάρχει μια σύγκληση και ένα ήρεμο κλίμα, ας το πούμε έτσι, ώστε να βγάλουμε και κάποια συμπεράσματα και μια γραμμή και μια πλατφόρμα συνενετική, το επαναλαμβάνω, και ας κατακρίνουν κάποιοι αυτή τη λέξη, και πάνω σε αυτή την πλατφόρμα, ας πούμε, να γίνει προεκλογική περίοδος. Για τα σκουπίδια, για το... Ένα παράδειγμα με τα σκουπίδια, μια και το αναφέρατε, ότι πήγατε στον Υπουργό, είναι ότι συζητήθηκε εντόνως λόγω της πυρκαγιάς. Η παράταξη όμως η δικιά μας, να το διαχωρίσουμε αυτό, το ζητάει επί 4-4,5 χρόνια, μέχρι σήμερα. Και δεν περίμενε την πυρκαγιά. Απλώς η πυρκαγιά ανέδειξε το πρόβλημα, δεν το δημιούργησε. Το πρόβλημα είναι διαρκές και συνεχές, είτε υπάρχει πυρκαγιά είτε όχι. Δηλαδή οι διοξίνες στην ατμόσφαιρα, πώς το λένε, εκλείονται, και είτε υπάρχει πυρκαγιά είτε όχι. Η πυρκαγιά απλά αναδεικνύει και όχι φτιάχνει το πρόβλημα. Αναδεικνύει το πρόβλημα και όταν είναι και μεγάλη όπως η προχθεσινή, το φουντώνει. Και ενδεχομένως να υπάρξει ένα μικρό κίνδυνο ανάλογα τον αέρα, όπως λέμε.